Λοιπόν, παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο είδαμε το βασικό θέμα που ήταν οι συμβουλές του Αλκιβιάδη προς τους Αθηναίους στρατηγούς και η αλαζονία που επέδειξαν και τον παραγνώρισαν ώστε το οδηγήθηκαν στην ήττα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και την άλλη πλευρά του θέματος, δηλαδή το σχέδιο του Λυσάνδρου και γιατί πέτυχε αυτό. Το σχέδιο λοιπόν του Λυσάνδρου βασίστηκε σε τρία στοιχεία: την κατασκοπία, τον ευνηδιασμό και την ταχύτατη δράση. Τι ακριβώς λοιπόν έκανε ο Λύσανδρος? Πρώτα απ' όλα στέλνει τα πιο γρήγορα πλοία του να κατασκοπεύσουν τις κινήσεις των Αθηναίων. Αφού λοιπόν έχει ενημερωθεί πλήρως για τις κινήσεις των Αθηναίων, περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία να δράσει, ώστε η επιλογή του χρόνου να είναι αποκλειστικά δική του. Τα κατασκοπευτικά πλοία λοιπόν κατά την επιστροφή τους και στο μέσο αυτής της διαδρομής παίρνουν την εντολή από τον Λύσανδρο να υψώσουν μία ασπίδα που ήταν το συνθηματικό ώστε να αναλάβει δράση όλος ο σπαρτιατικός στόλος. Με αυτόν τον τρόπο ευνηδιάζει τους Αθηναίους, διότι είχε δώσει την εντύπωση ότι δεν θα ναυμαχήσει αμέσως και το κάνει αυτό σε ένα χρόνο που συνέφερε τον ίδιο. Ο ευνηδιασμός λοιπόν αυτός και η προηγούμενη κατασκοπία των κινήσεων των Αθηναίων ήταν που έδωσε την επιτυχία σε αυτό το σχέδιο. Βεβαίως το σχέδιο πέτυχε και για έναν άλλο λόγο: εξαιτίας των λανθών που έκαναν οι αντίπαλοι. Τα λάθη, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ήταν η άσχημη επιλογή της θέσης του στόλου, η αδιαφορία και η αλαζονία που επέδειξαν για τις συμβουλές του Αλκιβιάδη και γενικά η υποτίμηση της ικανότητας του αντιπάλου. Αυτά ήταν τα ολέθρια λάθη των Αθηναίων, τα οποία οδήγησαν σε αυτή την πανολεθρία. Ένα επόμενο θέμα που πρέπει να δούμε επίσης και προκύπτει από αυτή την ενότητα είναι η τύχη των αιχμαλώτων. Αρχικά, να πούμε μια πραγματολογική πληροφορία ότι όλοι οι αιχμάλωτοι συνελήφθησαν και θανατώθηκαν πέραν του αδήμαντου, για τον οποίο έχουμε διφορούμενες απόψεις, ή ότι κράτησε μία μετριοπαθή στάση γι' αυτό και σώθηκε, ή μια δεύτερη άποψη είναι ότι πρόδωσε τον αθηναϊκό στόλο γι' αυτό και κατάφερε και διεσώθη. Όσον αφορά στον αριθμό των αιχμαλώτων, πάλι οι πληροφορίες που έχουμε είναι αντικρουόμενες. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 3.000 αιχμάλωτοι, ο Παυσανίας 4.000 αιχμάλωτοι. Πάντως, όπως και να έχει, οι αριθμοί αυτοί φαίνονται μικροί, διότι όλος ο αθηναϊκός στρατός ήταν 36.000 άνδρες. Εάν δεχτούμε λοιπόν τις πληροφορίες ότι θανατώθηκαν όλοι, ο αριθμός 3.000 ή 4.000 φαίνεται μικρός. Ίσως όμως πάλι δικαιολογείται, επειδή αυτή η απόφαση της θανάτωσης δεν αφορούσε όλους τους στρατιώτες, αλλά μόνο τους Αθηναίους, όχι δηλαδή τους συμμάχους των Αθηναίων. Ο Λύσανδρος, πέρα από την απόφαση να θανατωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι, πήρε την απόφαση και να απαγορεύσει την ταφή τους. Όλα αυτά ήταν, βέβαια, παραβίαζαν τους κανόνες του πολέμου, αλλά θα δούμε στη συνέχεια πώς ίσως δικαιολογείται αυτή η απόφαση. Τώρα, οι πρώην σύμμαχοι των Αθηναίων, οι οποίοι καλούνται να πάρουν αυτή την απόφαση για τη θανάτωση των αιχμαλώτων, φαίνονται ιδιαίτερα σκληροί και απάνθρωποι. Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει ίσως αυτή τη στάση τους? Να κόψουν, ας πούμε, όπως διαβάζουμε, το δεξί χέρι κάθε αιχμαλώτου ή κατά άλλους τον αντίχειρα του δεξιού χεριού, ώστε να μην είναι ικανοί πλέον να πολεμούν, να χρησιμοποιούνται μόνο ως σκοπιλάτες, επίσης να πετάξουν τα πτώματα στην θάλασσα. Πώς δικαιολογούνται αυτές οι ενέργειες? Πρώτα απ' όλα, οι πρώην αυτοί σύμμαχοι καταπιέζονταν με ποικίλους τρόπους από τους Αθηναίους. Στη συνέχεια, οι Αθηναίοι είχαν διαπράξει και αυτοί εγκλήματα πολέμου. Ίσως θα μπορούσε δηλαδή να δικαιολογηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ότι όταν λέμε σύμμαχοι, ίσως αυτή η λέξη θα πρέπει να τεθεί σε εισαγωγικά, διότι τελικά η Αθηναϊκή Συμμαχία είχε καταντήσει αθηναϊκή ηγεμονία. Οι σύμμαχοι δηλαδή ήταν πραγματικά φίλοι των Αθηναίων, ήταν καταπιεζόμενοι των Αθηναίων. Και επίσης υπάρχει ένα ψυχολογικό επιχείρημα
ότι όταν κάποιος από μια μειονεκτική θέση βρεθεί στη θέση του εξουσιαστή, τότε βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει όλη την εμπάθεια και το φθόνο απέναντι στο μεγαλείο της Αθήνας, να πάρει την εκδίκησή του και κατά αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι μισεί ακριβώς αυτούς τους δυνάστες που είχε μέχρι τώρα. Με αυτούς τους τρόπους ίσως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η απάνθρωπη στάση των Αθηναίων, που και εκείνοι, όπως προείπαμε, είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Τέλος, στο επόμενο βίντεο θα δούμε κάποια πραγματολογικά σχόλια όσον αφορά στα ονόματα που έχουμε ήδη αναφέρει, όπως του Λυσάνδρου, του Αλκιβιάδη και άλλων.